αποτύπωση τη κοινή γνώμη πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα σε μια δεδομένη στιγμή. Αυτή είναι η δημοσκόπηση. Δυστυχώς όλα ένα και περισσότερο χρησιμοποιούνται για να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη. Αντί να την αποτυπώνουν, επιχειρούν να τη διαμορφώσουν. Λειτουργούν ως παραμορφωτικός καθρέφτης. Και αυτό οφείλεται πολύ στο γεγονός ότι είμαστε η μόνη χώρα η οποία δεν έχει κανόνες λειτουργίας των εταιριών δημοσκοπήσεων. Δημοσιογραφία. Σε ό,τι αφορά τη δημοσιογραφία. Όπως είναι σήμερα, κύριε Παπλόπουλο. Όπως είναι σήμερα. Θα ήταν άδικο, κύριε Κοντονή, να εξώσουμε τα πάντα. Θα πέφταμε στο ίδιο λάθος που γίνεται και με την πολιτική. Όπως με την πολιτική μιλάνε για όλους και λένε όλοι οι ίδιοι είναι. Ενώ ξέρω ότι υπάρχει ο κανόνας και οι εξαιρέσεις του, έτσι και στον χώρο της δημοσιογραφίας. Υπάρχει ο κανόνας και οι εξαιρέσεις. Σωστά. Και υπάρχουν εξαιρέσεις ορισμένων κακών δημοσιογράφων, οι οποίοι λειτουργούν είτε ως όργανα διαπλοκής, είτε από την άλλη πλευρά, ως κόλακες συγκεκριμένων προσώπων που δεν έχουν σχέση με τη δημοσιογραφία, που δεν έχουν σχέση με την έκδοση ενός συγκεκριμένου εντύπου. Εκεί είναι το ζήτημα, αλλά δεν θα ήθελα και για την ίδια τη δημοκρατία να εξώσουμε τα πάντα. Ευτυχώς και στον τόπο μας δεν είναι όλα ίδια, ίσως όμως υπάρχει η δύναμη των μέσων μαζικής ενημέρωσης που σε ορισμένες περιπτώσεις, ορισμένους κακούς δημοσιογράφους, τους επιτρέπει να ασκούν μεγαλύτερη επιρροή από όσοι πραγματικά θα έπρεπε να είχαν πάνω τους. Και πάμε στο γράμμα Ε. Έρχεται ήδη στην οθόνη μας, κυρίες και κύριοι, και όπως κύριε καθηγητά, κύριε Προκόπη Παυλόπουλε, εκλογές και εκλογομαγειρία υπάρχουν. Κάποτε ναι. Και σήμερα, ξέρετε, η πιο εύκολη πρόσβαση στο εκλογομαγειρίο ήταν πάντοτε ο εκλογικός νόμος. Χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές στο παρελθόν. Και θα θυμάστε επίσης ότι το 1990-1993 υπέφερε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η οποία είχε το 46% και παραπάνω του ελληνικού λαού και μία ψήφο μόνο στη Βουλή πλειοψηφία. Εύχομαι, το ελπίζω, να μην ξαναζήσουμε τέτοιες εποχές. Θυμίζω σε αυτούς που μας βλέπουν και μας ακούν αυτή τη στιγμή ότι στο πλαίσιο αναθεώρησης του Συντάγματος όλοι δεσμευθήκαμε μετά τις εκλογές, όποια κυβέρνηση και να είναι, βεβαίως ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να θεσπιστεί διάταξη στο Σύνταγμα που δεν θα επιτρέπει στο εκλογικό σύστημα να ψηφίζεται με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο χρόνο ώστε να αποτελεί μέθοδο εκλογομαγειρέματος. Αλλά πάντως η εμπειρία μέχρι σήμερα ήταν τραυματική, πρέπει να το πω. Μένουμε στο Ε. Να σας πω κάπου αλλού. Επικοινωνιακή πολιτική έχει η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Κύριε Κοντονή, ξέρετε, ακούω από ορισμένους οι οποίοι μιλούν για επικοινωνιακή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, όταν είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι επιχειρούν να κόψουν τη Νέα Δημοκρατία επανειλημμένα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν η Νέα Δημοκρατία είχε ίσους όρους συμμετοχής στην ενημέρωση σήμερα, θα φαινόταν και η υπεροχή της σε ό,τι αφορά την επικοινωνιακή τακτική. Κύριε Κοντονή, να πω και κάτι άλλο. Θα ήταν ύβρις στον ελληνικό λαό, ο οποίος σε δύο διαδοχικές και κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις, όπως είναι οι δημοτικές εκλογές και νομαρχιακές εκλογές, και όπως είναι επίσης και οι ευρωεκλογές, έδωσε στη Νέα Δημοκρατία την νίκη. Αν δεν ήταν πετυχημένη η επικοινωνιακή της πολιτική, τότε δύο θα συνέβαιναν. Ή ο ελληνικός λαός δεν γνωρίζει από επικοινωνιακή πολιτική, ή η επικοινωνιακή πολιτική δεν έχει καμία σημασία στην πολιτική. Επειδή ούτε το ένα ούτε το άλλο συμβαίνει, η Νέα Δημοκρατία έχει επιτυχημένη επικοινωνιακή πολιτική. Αν της δώσουν τις ευκαιρίες που της πρέπει, τότε από εκεί και πέρα θα δείχνει και την υπεροχή της απέναντι στο Πασόκ. Ναι. Εκτός αν ορισμένοι θεωρούν, γιατί εγώ συνήθως να τα λέω με το όνομά τους τα πράγματα, ότι διδάσκαλοι επικοινωνιακής πολιτικής είναι ο κ. Τσουκάτος και ο κ. Πανταγιάς. Άξιος ο μισθός τους, αν το πιστεύουν. Μάλιστα. Εμείς δεν το πιστεύουμε. Ναι. Μένουμε στο Ε. Εγκληματικότητα στη ζωή μας σήμερα εδώ στη χώρα μας. Πηγή μετάλλαξης της κοινωνίας μας επί ταχύρω και κυρίως πηγή που τραυματίζει τον ίδιο τον κοινωνικό ιστό. Δεν είναι μόνο σήμερα ότι η εγκληματικότητα αυξάνεται δραματικά, παρά τα νούμερα που μας δίνουν, γιατί τα νούμερα δεν υπολογίζουν αυτό που λέμε αφανή εγκληματικότητα, γιατί αυτοί που μας ακούν και μας βλέπουν ξέρουν δεν καταγγέλουν όλα τα εγκλήματα που συντελούνται αυτή την ώρα. Το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι η ποσοτική αύξηση της εγκληματικότητας. Είναι κυρίως η ποιοτική της μετάλλαξη. Διότι η Ελλάδα γνωρίζει πλέον το οργανωμένο έγκλημα, κάτι το οποίο τραυματίζει κέρια τη συνείδηση του Έλληνα, τον κοινωνικό ιστό, δημιουργώντας άγνωστα φαινόμενα στην ελληνική κοινωνία, όπως τα φαινόμενα της ξενοφοβίας, της ξενιλασίας, του υφέρποντος ρατσισμού, κάτι που δεν ήταν ποτέ γνωστό, δεδομένου ότι είμαστε η χώρα της φιλοξενίας. Πρέπει να αποβάλουμε αυτή τη μάστιγα από πάνω μας, αλλιώς η ελληνική κοινωνία θα είναι κοινωνία ανθρώπων, οι οποίοι
βρίσκονται, όπως προσφυγός έχει λεχθεί, μέσα από τα κάγκελα. Τελικά στην Ελλάδα, κύριε Κοντονή, φτάσαμε στις μέρες μας και δεν είναι υπερβολή αυτό. Η πραγματική έγκλειστη στις φυλακές να είναι οι άνθρωποι που κλείνουν τις πόρτες και τα παράθυρα γιατί φοβούνται. Σε μια χώρα που έμαθε να ζει με ανοιχτές πόρτες και ανοιχτά παράθυρα και κυρίως με κοινότητα πνεύματος. Κάτι που δεν υπάρχει σήμερα. Πάμε στο ζήτα αμέσως, φίλες και φίλοι. Τώρα έρχεται ήδη στην οθόνη μας, όπως κύριε καθηγητά, ζούγκλα, ζωφερός και ζώρικος. Τις κουβέντες που τις λέμε όλοι μας στη ζωή μας, αλλά και εσείς οι πολιτικοί τις χρησιμοποιείτε. Σε ό,τι αφορά τη ζούγκλα, θα ήθελα να πω ότι εύχομαι να μην φτάσουμε, μιας και μιλάγαμε για εγκληματικότητα προηγουμένως, η ελληνική κοινωνία να υποστεί τέτοια μετάλλαξη εξαιτίας του οργανωμένου εγκλήματος που να γίνει ζούγκλα. Εύχομαι να μην φτάσουμε σε αυτό το σκαλί, γιατί τότε θα πληρώσουμε και από πλευράς εθνικής υπόστασης της χώρας, και το εννοώ αυτό το πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά το ζωφερός, στην απίθανη υποθετική περίπτωση που θα κέρδιζε ο κύριος Σιμίτης τις εκλογές στις 9 Απριλίου, το μέλλον τόπου θα ήταν κάτι παραπάνω από ζωφερό. Το τονίζω όμως, είναι μια υπόθεση εργασίας. Σε ό,τι αφορά το ζώρικος, θα το πω για τον κύριο Σιμίτη και για εκείνους που πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένας αντίπαλος που δεν ξέρει να μάχεται. Θα το καταλάβουν. Είναι ζώρικος αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία. Ζαβολιάρης υπάρχει. Κοιτάξτε, εάν κοιτάξετε όλο τον χώρο των ανθρώπων που παριστάνουν τους εξυγχρονιστές σήμερα, ένα από τα χαρακτηριστικά τους είναι και η ζαβολιά. Ιδίως ως προς τους όρους του παιχνιδιού με το οποίο παίζεται το πολιτικό παιχνίδι σήμερα. Αλλά ξέρετε και το γνωρίζετε, οι ζαβολιάριδες σε όλα τα παιχνίδια κερδίζουν σε ένα ορισμένο σημείο. Από ένα σημείο και πέρα χάνουν. Μάλιστα. Πάμε στο ΙΤΑ αμέσως, φίλες και φίλοι. Πάμε στο ΙΤΑ γιατί. Διότι θέλουμε να ρωτήσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Ηθοποιός, ηθοποιία, πολιτικός, πολιτική. Πάνε μαζί. Σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως, αλλά δεν θα πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Πρώτα-πρώτα, ΙΤΑ, όπως είναι το γράμμα, είναι το γράμμα που θα ταιριάζει στο ΠΑΣΟΚ στις 9 Απριλίου το βράδυ. ΙΤΑ και το παθής, αφορά... Οι τοπαθείς τους αφήνουν να το κρίνουν εκείνοι πως αισθάνονται. Εγώ τη λέξη ΙΤΑ, το μεγάλο αυτό ΙΤΑ, είναι και το αρχικό του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, ξέρετε. Θα είναι το σήμα το οποίο θα ταιριάζει στους εξυγχρονιστές το βράδυ της 9 Απριλίου. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, με ρωτήσατε, δηλαδή για την ηθοπάθεια, ξανατονίζω, που εκεί πέρα είναι το μόνο συνέστημα που δεν αισθάνεται ότι την ώρα είναι η Νέα Δημοκρατία. Ήρωας και ήρωες έχουμε στη ζωή μας σήμερα. Έχουμε, βρίσκονται κάπου, τους βλέπουμε. Θα θυμηθώ κάτι το οποίο θα μου το επιτρέψετε. Από το Γαλιλαίο του Μπρέχτ. Ο Μπρέχτ είχε γράψει μια από τις καλύτερα θεατρικά του κομμάτια, είναι ο Γαλιλαίος. Την ώρα που ο Γαλιλαίος βγαίνει από την Ιερά Εξέταση, έχοντας αποκηρύξει κάτω από το βάρος της απειλής τη θεωρία του, τον περιμένει ο αγαπημένος του μαθητής, ο Ανδρέα, έξω και τον ρωτάει τι έγινε, δάσκαλε. Και του λέει ο Γαλιλαίος, αποκήρυξα τη θεωρία μου. Και κραυγάζει ο μαθητής, αλίμονο στη χώρα που δεν έχει ήρωες. Μάλιστα. Και απαντάει ο Γαλιλαίος, αλίμονο στη χώρα που έχει ανάγκη από ήρωες. Εξαρτάται πως το παίρνει κανείς, κύριε Κοντονή. Ήθος και ηθικός υπάρχει σήμερα στην Βουλή, στην πολιτική σκηνή, στη ζωή γενικότερα. Κατά την εκτίμησή μου, το ήθος είναι εκείνο το οποίο κάνει τη διαφορά ανάμεσα στους πολιτικούς. Υπάρχουν πολιτικοί που το διαθέτουν. Υπάρχουν πολιτικοί που τους λείπει. Ή ορθότερα, υπάρχει σε ορισμένους πολιτικούς χώρους το ήθος σαν αγαθό το οποίο βρίσκεται ουσιώδες μεν, πλην όμως είναι ανεπαρκία. Και νομίζω ότι αυτό χαρακτηρίζει και τις διαφορές των κομμάτων. Δεν είμαστε ολίδοι, κύριε Κοντονή. Εκεί που υπάρχει η έλλειψη ήθους, εκεί ακριβώς φαίνεται και η διαφορά. Γιατί στον τόπο μας συνηθίζουμε, ή πάμε να συνηθίσουμε, εξισώνοντας τα πάντα, να πιστέψουμε ότι λείπει από όλους. Συνδυάζεται με αυτό που είπατε και προηγουμένως, από το θέμα του ηθοποιού. Υπάρχουν πολλοί πολιτικοί που είναι ηθοποιοί και πολλοί πολιτικοί που είναι ηθοποιοί. Θα έλεγα όμως ότι ο πολιτικός που είναι ηθοποιός και δημίμος είναι εκείνος που συνήθως στερείται ήθους. Και πάμε, φίλες και φίλοι, γρήγορα στο γράμμα θήτα, κύριε καθηγητά, όπως θάλασσα και Πασόκ. Ότι τα έχουν κάνει θάλασσα, αυτό είναι γνωστό και το ξέρουμε όλοι. Το ζήτημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι σήκουσαν και μεγάλα κύματα. Σήκουσαν και μεγάλα κύματα για τον τόπο και θα θυμίσω μονάχα τα κύματα των Ημείων, τη διακήρυξη αρχών τη Μαδρίτη, τη υπόθεση του Τσαλάν,
των S-300 μεγάλα κύματα και το σκάφος, κύριε Κοντονή, κινδυνεύει αυτήν την ώρα. Αυτό να το θυμόμαστε όλοι. Και να μην το ξεχνάμε σε μια εποχή που τίνουμε να εξώσουμε τα πάντα και να εκμηδενήσουμε αξίες. Και φτάσαμε στο σημείο να θεωρούνται οι άνθρωποι εκφράζουν αξίες εθνικιστές και άλλα δεινά. Δηλαδή, το να υπερασπίσεις τα ιερά και τα όσια ενός τόπου και το μέλλον του έφτασε να θεωρείται γραφικό. Αυτό όμως εξυπηρετεί εκείνους που θέλουν την Ελλάδα και μικρότερη και λιγότερη. Θάρρος και θράσος έχει σήμερα κάποιος. Διαθέτουμε. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάποιον που τα έχει και τα δύο. Ο άνθρωπος που έχει θάρρος έχει και ήθος. Ο θρασής στερείται ήθους. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το συνδυάσουμε και με το ήθος και την έλλειψή του. Ναι. Θείασος και θειασάρχης νομίζω ότι υπάρχει και στην πολιτική ζωή. Ναι, και υπάρχουν μάλιστα και περιφερόμενοι θείες. Μπορείτε να δείτε, ξέρετε, κάθε φορά όταν θα έρθουν εκλογές, θα δείτε τον κύριο Σιμίτη να παίρνει μαζί με την κομπανία του εκεί. Μου θυμίζει λίγο θεία σου Αγγελόπουλου. Παίρνει μαζί ένα πούλμαν και τους βάνει όλους μέσα. Τότε ξεχνούν τις πουλικές μεσεντές, τα αυτοκίνητα και άλλα τινά και περιτρέχουν την Ελλάδα για να δείξουν συλλογικότητα. Αυτό είναι ο θείασος και μάλιστα περιφερόμενος θείασος ή ένα πολιτικό μπουλούκι. Μάλιστα. Πάμε στο Γιώτα αμέσως, φίλες και φίλοι, και ρωτάμε τον καθηγητή, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, όπως ιδεώδες, ιδανικά, ιδέα, υπάρχουν όλα αυτά. Αλίμονο αν δεν υπήρχαν. Υπάρχουν, κύριε Ποτέ. Υπάρχουν και ιδέες και ιδανικά. Υπάρχουν όμως και κυβερνήσεις μειωμένων προσδοκιών. Και η σημερινή κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση μειωμένων προσδοκιών. Είναι εκείνη που θεωρεί ότι αυτό που κάνουμε, αυτό που επιτυχάνουμε σήμερα, είναι απαραίτητο, αλλά ταυτοχρόνως και αναγκαίο. Και ταυτοχρόνως και αρκετό. Ναι. Ηθαγένεια. Πολύς ντόρος γίνεται σήμερα. 1 εκατομμύριο κοντά ελληνοποιήσεις που δεν ξέρουμε πού κρατάει σκούφια τους, θα μου επιτρέψετε να το πω έτσι. Δηλαδή, ελληνοποιήσεις ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί μάλιστα να είναι και ορισμένοι υποψήφοι στις εκλογές, όχι φυσικά ο πλευράς Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να ξέρουμε από πού προέρχονται. Ναι, στις ελληνοποιήσεις εκείνων οι οποίοι θέλουν να είναι και να αισθάνονται Έλληνες. Αλλά πρέπει να ξαναδούμε όλους εκείνους που υπό τη λεοντή και το πρόσχημα της ελληνοποίησης έχουν εισβάλει στην Ελλάδα, όντας οι ίδιοι φορείς ιδεών οργανωμένου εγκλήματος. Ιστορία. Και πώς γράφεται, κύριε Προκόπη Παυλόπουλε, η ιστορία σήμερα, ποιος τη γράφει την ιστορία? Σίγουρα πάντως δεν γράφτηκε με τον τρόπο που την εννοούσε ο Μακαρίτης ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν έλεγε στον επίσημο Μακαρίτη Αντώνη Τρίτσι ότι έγραψε ιστορία. Η ιστορία, κύριε Κοντονή, γράφεται από ανθρώπους οι οποίοι δεν σκέφτηκαν το πολιτικό κόστος. Γράφτηκε και γράφεται από ανθρώπους που βλέπουν μπροστά, που δεν τους ενδιαφέρει το σήμερα. Η ιστορία γράφεται με όρους μέλλοντος, όχι με όρους παρελθόντος ούτε καν παρόντος. Μάλιστα. Πάμε αμέσως στο γράμμα ΚΑΠΑ, φίλες και φίλοι. Στο ΚΑΠΑ έρχεται στην οθόνη μας, όπως κύριε Παυλόπουλε. Καραμανλής και Καραμανλής. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τον Κωνσταντίνο Καραμανλή που έφυγε από τη ζωή, ήδη η ιστορία έχει γράψει και έχει πει ότι ίσως υπήρξε, για μένα σίγουρα, το λέω αυτό το ίσως για εκείνους που ενδεχομένως έχουν άλλη άποψη, ένας από τους μεγαλύτερους πολιτικούς του 20ου αιώνα. Για μένα ο μεγαλύτερος. Ενδεχομένως μαζί με τον Ελευθέρω Βενιζέλο οι δυο μεγαλύτεροι. Αλλά για μένα αντικειμενικά υπήρξε ο μεγαλύτερος πολιτικός του 20ου αιώνα για τα ελληνικά δεδομένα. Κώστας Καραμανλής, ο νεότερος. Θα ήταν άδικο την πορεία του και την προσφορά του στον τόπο να την κρίνουμε με όρους σύγκρισης όταν τώρα ξεκινάει να δείξει ποιος είναι. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να του δοθεί η ευκαιρία ως πρωθυπουργός να δείξει την αξία του, την οποία εγώ πιστεύω. Και όσοι δεν ξέρουν, θα έπρεπε να γνωρίζουν την επιστημονική οντότητα του Κώστα Καραμανλή, γιατί ο Κώστας Καραμανλής, αν είχε ακολουθήσει πανεπιστημιακή σταδιοδρομία με τις λαμπρές που δεν πήγαν στις ΗΠΑ, θα μπορούσε να είναι ένας πολύ καλός καθηγητής πανεπιστημίου. Του διασχολήθηκε με την πολιτική, είναι κέρδος και για την πολιτική και για τον τόπο, και νομίζω ότι οι εκλογές 9 Απριλίου θα του δώσουν τη δυνατότητα να ξεκινήσει με αφετηρία αυτές τις εκλογές την περιπέτειά του στην πολιτική, για να δείξει και ως ηγέτης τι κοστίζει. Μένουμε στο ΚΑΠΑ, διότι πήρα από κάτι που είπατε ένασμα. Καθηγητής λοιπόν και πολιτική. Θα μου επιτρέψετε να σας απαντήσω μετά από λίγα χρόνια σε αυτό. Μάλιστα. Για το αν πραγματικά δηλαδή θα έπρεπε να μείνω στον χώρο του Πανεπιστημίου ως καθηγητής, μιλώντας για τον εαυτό μου μοιραία και υποκειμενικά, ή αυτή, αν θέλετε, η περιπέτεια της πολιτικής είναι κάτι το οποίο θα μου δώσει τη δυνατότητα να προσφέρω. Ένα μονάχα μπορώ να σας πω.
Δεν επί τούτη επειδή κάποιος είναι καθηγητής ότι κάνει για πολιτικός. Ούτε βεβαίως η πολιτική μπορεί να επιτρέψει κάποιον να ανέβει τα σκαλιά της πανεπιστημιακής ιεραρχίας ακριβώς εξαιτίας της πολιτικής του ταυτότητας. Μάλιστα. Πάμε στο λάμδα γρήγορα, φίλες και φίλοι. Όπως κύριε καθηγητά. Λάσπη στην πολιτική σκηνή. Στους πολιτικούς γενικότερα. Το βλέπουμε καθημερινά. Λάσπη, ξέρετε κάτι, η λάσπη έχει ένα χαρακτηριστικό. Καλύπτει επιφάνειες. Μάλιστα. Μένουμε στο λάμδα. Λαός, αλήθεια, λαός κυρίαρχος κάθε 4 χρόνια. Γιατί? Κανονικά ο λαός είναι κυρίαρχος κάθε μέρα. Γιατί ο λαός ουσιαστικά ψηφίζει με πολλές εκδηλώσεις καθημερινά. Ιδίως σε μια εποχή που με τα μέσα της μαζικής ενημέρωσης τα οποία υπάρχουν, ιδίως με την ψηφιακή τεχνολογία, θα οδηγηθούμε ολοένα, όσο και αν φαίνεται παράξενο αυτό, σε μεθόδους και πρακτικές άμεσης δημοκρατίας. Αλλά δεν ψηφίζει κάθε 4 χρόνια. Ψηφίζει καθημερινά. Απλά κάθε 4 χρόνια έχει την πολυτέλεια της αλλαγής, εφόσον το επιθυμεί, ή της διατήρησης, εφόσον είναι ικανοποιημένος. Λεβέντης, λεβενδιά στην πολιτική, αλήθεια, έχουμε, ή μάλλον αυτή η λέξη ταιριάζει σήμερα στους πολιτικούς. Υπάρχουν. Σε πολλούς ναι, γιατί όχι. Και ιδίως εκείνους που ρισκάρουν στη ζωή τους να υπηρετήσουν ιδέες. Βεβαίως λείπει από ανθρώπους οι οποίοι είναι μικρόψη και λίγοι. Και δυστυχώς τέτοιοι μας κυβερνούν σήμερα. Λιβανιστήρια υπάρχουν πολλά, μοιάζουν με τις γλάστρες που λέγαμε προηγουμένως. Συνηθίζουμε μάλιστα να μιλούμε, όπως ξέρετε, για εξαπτέρυγα και άλλα τι να. Δηλαδή, γλάστρες, εξαπτέρυγα, λιβανιστήρια. Και εγώ θα προσέθετε για αυτούς που ξέρουν από την εκκλησιαστική ορολογία και όσοι διτέλεσαν και παπαδάκια, θα προσέθετε επίσης τα θυμιατά, τα λάβαρα και άλλα τι να. Πάμε στο γράμμα. Μη έρχεται στην οθόνη μας, φίλες και φίλοι, όπως Μαϊντανός στην πολιτική, λέει ο κόσμος. Πάρα πολύ. Με τη μόνη διαφορά ότι ο Μαϊντανός έχει και μια χρησιμότητα, γιατί κάνει το φαΐ πιο νόστιμο. Στην πολιτική, οι Μαϊντανοί ποτέ δεν έκαναν το φαγητό της πολιτικής πιο νόστιμο, έκαναν απλώς πιο αισθητή τη ματαιοδοξία των ανθρώπων. Μεταγραφή στην πολιτική ζωή και μεταγραφές. Εδώ το βλέπουμε συνεχόμενα. Ξέρετε κάτι. Οι μεταγραφές μπορούν να γίνουν οπουδήποτε, εκτός από το χώρο της πολιτικής. Και το λέω αυτό το πράγμα γιατί πολιτικός, σωστός πολιτικός, είναι εκείνος ο οποίος περασπίζεται μια ιδέα με θέρμη και με συνέπεια. Έλεγε ο Μαξ Βέμπερ ότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό της πολιτικής σε σχέση με τον επιστήμονα. Ο επιστήμονας πρέπει να είναι έτοιμος να αλλάξει τις απόψεις του, γιατί προάγεται η επιστήμη μέσα από την ανακάλυψη του εσφαλμένου των απόψεων. Μάλιστα. Ενώ ο πολιτικός πρέπει να μείνει σταθερός. Όταν κάποιος μεταγράφεται κάπου αλλού, τότε σημαίνει ότι έκανε λάθος. Και πάμε γρήγορα στο γράμμα νη, όπως, κύριε Παυλούπλε, ντοκουμέντα από τη μία και νοθεία από την άλλη. Σε ό,τι αφορά τα ντοκουμέντα, είναι το βασικό χαρακτηριστικό του πολιτικού. Πρέπει να έχει επιχειρήματα και ντοκουμέντα όταν κάνει κριτική. Σε ό,τι αφορά την νοθεία, ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή όπου οι αξίες σιγά σιγά πέφτουν και μια από τις μορφές με τις οποίες οι ίδιες οι αξίες χάνουν την οντότητά τους είναι και η νοθεία των αξιών, και ιδίως η μετάλλαξή τους. Μένουμε στο νη. Νόμισμα, δραχμή, δραχμούλα, ευρώ, αύριο. Ευρώ. Ευρώ με μια σύγκληση εντελώς ονομαστική. Απλώς με ορισμένους αριθμούς που μας έδωσαν εις αντάλλαγμα του ΝΕΤ του Ελσίνκη. Μάλιστα. Ουσία θα τη βρούμε μπροστά μας. Το πάρισμα. Το πάρισμα σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό, τον κλασικό είδος αθλητισμό, η μάστιγα. Σε ό,τι αφορά την πολιτική, ορισμένες φορές με την καλή του ουρουένια είναι απαραίτητο, γιατί υψώνει το ηθικό, το τονίζω όμως, μεταφορικά πάντοτε. Πάμε αμέσως πάμε στο γράμμα ξύ, όπως έρχεται και το βλέπουμε στην οθόνη μας, και κύριε Παυλόπουλε, ξενόφερτος σήμερα στη ζωή μας, έχει μπει για τα καλά. Υπάρχουν πάρα πολλά ξένα στοιχεία τα οποία εισβάλλουν στη ζωή μας. Άλλα από αυτά είναι καλά, γιατί ξέρετε, το να μπουλιάζει τη ζωή με ορισμένα στοιχεία και να μας δίνει κάτι το οποίο είναι καινούριο, είναι καλό. Ναι. Η αιμομιξία γενικότερα στα στοιχεία της ζωής δεν είναι πάντοτε ωφέλιμη. Όμως, όταν το ξενόφερτο έρχεται για να μεταλλάξει βασικά στοιχεία της νοοτροπίας μας, του ψυχισμού μας και του πολιτισμού μας, τότε από εκεί πέρα οδηγεί στην αλλίωση. Άλλο το μπόλιασμα που οδηγεί σε μια άλλη άνθηση, και άλλο η αλλίωση
η οποία σημαίνει φθορά. Μένουμε στο ξύ. Ξεπούλημα στις μέρες μας από την κυβέρνηση, από το Πασόκ. Το λέει όλος ο κόσμος. Σας είπα. Εγώ θα απαριθμίσω πέντε πράγματα. Ήμια, διακήρυξη αρχών της Μαδρίτης, ο Τσαλάν, S300 και πρόσφατα, κύριε Κοντονή, και δεν το παγώ. Το λέει ο κύριος Πάγκαλος σήμερα, παρουσιάζαμε μαζί ένα βιβλίο του αντιπρόεδρου της Βουλής του κυρίου Παναγιώτη Σγουρίδη, όταν ήρθε και μου έλεγε και μας έλεγε σε όλους εκεί, σε ένα μεγάλο πλήθος, ότι με το θέμα του χαρακτηρισμού, του αυτοχαρακτηρισμού, του δικαιώματος δήθεν αυτοχαρακτηρισμού των Ελλήνων μουσουλμάνων της Θράκης, ορισμένοι, έλεγε ο κύριος Πάντελος, επιχειρούν να υποχρεώσουν κάποιους να αυτοχαρακτηριστούν χωρίς αυτή να το θέσουν. Ξεροκέφαλο λοιπόν από τη μια και έχω την εντύπωση ότι ξερόλας από την άλλη κάποιοι από την πολιτική. Νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα ελαττώματα μπορούσε να έχει ο πολιτικός είναι να νομίζει ότι τα ξέρει όλα και να είναι ξεροκέφαλος. Θυμίζει τον ορισμό που έχει δώσει κάποιος για την πολιτική και τους πολιτικούς, ότι ο πολιτικός είναι κάποιος ο οποίος μιλάει για τα πάντα χωρίς να γνωρίζει τίποτα. Πάμε στο όμικρον αμέσως, φίλες και φίλοι. Έρχεται στην οθόνη μας, όπως κύριε Παυλόπουλε. Όπερα και οπερέτα στην πολιτική μας σήμερα. Η όπερα, όπως αντιλαμβάνεστε, στον χώρο της πολιτικής μπορεί να σημαίνει και υψηλές κορώνες. Καμιά φορά. Σε ό,τι αφορά την οπερέτα, ξέρετε ότι τα πράγματα γίνονται ιδιαίτερως επικίνδυνα όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή όταν κάτι αποκτά αυτού του είδους τη διάσταση. Αν και ξέρετε πάντοτε η οπερέτα, αν την πάρουμε στη μουσική της διάσταση, δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν αρνητικό. Μάλιστα. Έχουμε ακούσει και έχουμε δει οπερέτες, οι οποίες πραγματικά άφησαν εποχή στην πολιτική όμως, και η όπερα ήδη έχει κάτι το αρνητικό, η οπερέτα σίγουρα όμως είναι ακόμα χειρότερη. Όψιμη αγάπη συνηθίζεται, το λέμε, το ακούμε, το βλέπουμε, το διαβάζουμε με την Τουρκία. Δεν την έλεγα όψιμη αγάπη, θα την έλεγα μια αγάπη η οποία είναι κάτι παραφύσινο έτσι που διαμορφώνεται. Γιατί διαμορφώνεται χωρίς όρους, χωρίς να έχουν διαμορφωθεί οι αντικειμενικοί όροι που θα μπορούσε να υπάρχει. Με αυτό το λαό πρέπει κάποτε να μάθουμε να ζήσουμε και να φιλιώσουμε. Αλλά οι όροι θα πρέπει να είναι αντικειμενικοί, όχι να τις δημιουργούμε τεχνητά. Η όψιμη, που είπατε προηγουμένως, το όψιμος ταιριάζει στην αναγνώριση από την πλευρά του Πασόκ της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικός ορισμός του όψιμου. Ο ναι, αλλά την κλειδώσαμε. Την ο ναι. Ο ναι, μετά όμως. Τι. Δεν ξέρω αν την κλειδώσαμε. Ο κύριος Σιμίτης επιχείρησε. Ο κύριος Σιμίτης συμπεριφέρθηκε απέναντι στην ΟΝΕ ως διαρρήκτης και όχι ως ιδιοκτήτης. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Με διαρρήξεις δεν μπαίνει στην ΟΝΕ. Και ιδίως με διαρρήξεις, όπου αν θέλετε, εκείνος που βρίσκεται πίσω από την πόρτα του σπιτιού στο οποίο γίνεται η διάρρηξη, ξέρει ότι θα την κάνεις και την ανέχεται. Μάλιστα. Πάμε γρήγορα στο γράμμα πι, φίλες και φίλοι, όπως βλέπετε που έρχεται στην οθόνη μας, όπως κύριε καθηγητά, κύριε Παυλόπουλε. Πανάκια. Αλήθεια, πώς χρησιμοποιείται αυτή η λέξη στην εποχή μας? Πολλές φορές χρησιμοποιούμε λέξεις χωρίς να έχουν το πραγματικό τους νόημα. Οι λέξεις φθύρονται. Και μία από αυτές είναι και η λέξη πανάκια. Αλλά θα σας έλεγα σήμερα ότι η ΟΝΕ χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση σαν μια μορφή πανάκιας. Ενώ έπρεπε να είναι ένας στόχος πίσω από τον οποίο κρύβεται η μεγάλη προσπάθεια. Και αυτό έπρεπε ως Έλληνες να έχουμε διδαχθεί. Μάλιστα. Μένουμε στο ποιή όπως προβοκάτσια, φίλες και φίλοι που το γνωρίζετε, και πλεκτάνη, κύριε Παυλόπουλε, από την άλλη πλευρά. Η προβοκάτσια είναι κάτι το οποίο εμείς τουλάχιστον στη Νέα Δημοκρατία το ζούμε καθημερινά. Ζούμε καθημερινά ένα στημένο σκηνικό, στην κυριολεξία στημένο σκηνικό, το οποίο διαμορφώνεται για να αποπλανήσει, να παραπλανήσει και βεβαίως να διαμορφώσει υπό προϋποθέσεις την κοινή γνώμη. Αυτή είναι η έννοια της προβοκάτσιας, την οποία ζούμε καθημερινά. Πασόκ του χθες, Πασόκ του σήμερα. Με λίγες λέξεις. Ίδια γεύση. Ίδια γεύση. Πάμε αμέσως στο γράμμα ρο, φίλες και φίλοι, έρχεται στην οθόνη μας, όπως ρεαλιστής και στη ζωή μας, αλλά πολύ περισσότερο στην πολιτική. Ο ρεαλισμός είναι απαραίτητο στοιχείο στην πολιτική, γιατί η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, όπως έχει λεχθεί. Αλλά δεν πρέπει να συγχαίρουμε το ρεαλισμό με την ανάγκη του να μένει κανείς καθυλωμένος σε μια στήρα πραγματικότητα. Το να είσαι ταυτόχρονα ιδεαλιστής της απόψης σου και να κυνηγάς
μια ιδέα που μπορείς να την πραγματώσεις δεν σημαίνει ότι είσαι ρεαλιστής. Ρουσφέτη, ρουσφετολόγος, πολιτικός. Το έχουμε ζήσει τόσα χρόνια με το Πασόκ. Φτάσαμε στο σημείο πλέον να μην ξέρουμε αν το ρουσφέτη έχει αναχθεί σε πολιτική ή αν η πολιτική έχει υποβαστεί στο ρουσφέτη. Ρήγμα σε κάποια πολιτική πλευρά υπάρχει ή υπάρχουν ρήγματα? Ρήγματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ιδίως στον χώρο του κυβερνώντος κόμματος. Είναι τόσα και τέτοια που έφτασε ο κ. Πάγκαλος να θεωρεί ότι υπάρχουν 8 εν δυνάμει πρωθυπουργοί, αλλά διεκδικητές του θρόνου του κ. Σημίτη, και να μοιάζει το Πασόκ αντί για κόμμα χαλαρή συνομοσπονδία τελεχών. Και πάμε αμέσως στο γράμμα σίγμα, κυρίες και κύριοι. Όπως κύριε Προκόπη Παυλόπουλε, σπηλώνω σπήλωσης σήμερα, λίγο πριν τις εκλογές. Η σπήλωση είναι μέθοδος άσκησης πολιτικής σήμερα. Και δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σημείο, όχι απλώς και μόνο να είναι μέθοδος άσκησης πολιτικής, αλλά να αρχίζει να θεωρείται και θεμητή. Είναι ένα από τα στοιχεία εκείνα τα οποία αρχικά το Πασόκ τα χρησιμοποιούσε για τα ίδια από τα στελέχη. Ναι. Τώρα κάνει και εξαγωγή. Σημίτης και σοσιαλισμός. Ξέρετε, ήταν κάποτε ένας γάμος, ο οποίος κατέληξε σε ένα διαζύγιο, το οποίο όμως δόθηκε μόνο επιφανειακά. Στην ουσία μένουν παντρεμένοι. Η διαφορά είναι για ποιο σοσιαλισμό μιλάμε. Γιατί ο σοσιαλισμός τον οποίο εξέφραζε και εκφράζει ο κ. Σημίτης δεν έχει καμία σχέση με τον σοσιαλισμό που υπηρέτησαν σε άλλα κράτη. Ο σοσιαλισμός του κ. Σημίτη, ξέρετε, είναι το ίδιο τριτοκοσμικός με εκείνο του κ. Παπανδρέου. Δεν έχει παρά να δει κανείς τις απόψεις του κ. Σπράου. Κάποτε πρέπει να το θυμόμαστε για αυτόν τον κύριο. Ναι. Στο σίγμα, σταυρός και πολιτικός. Το είπαμε και στην αρχή. Ναι. Ο σταυρός για τον πολιτικό σημαίνει και ανάσταση και αποκαθήλωση. Πάμε αμέσως στο γράμμα ΤΑΦ, όπως κύριε Προκόπη Παυλόπουλε, κύριε καθηγητά, τηλεόραση και τύπος. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο γραπτό τύπο, ο οποίος είναι απόλυτα ελεύθερος και στον οποίο δεν νοείται κανένας είδους επέμβαση, και στον ηλεκτρονικό τύπο, τηλεόραση και ραδιόφωνο, όπου πρέπει να καταλάβουμε ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα είναι δημόσιες υπηρεσίες που ακόμα και όταν ανήκουν σε ιδιώτες είναι δημόσιες υπηρεσίες κατά παραχώρηση και έχουν κανόνες. Και οι κανόνες είναι τρεις. Οφείλουν να υπηρετούν την αντικειμενικότητα, την ισοτιμία και την ποιότητα. Μάλιστα. Φοβάμαι ότι και ως προς τα τρία, ιδίως μάλιστα αν κοιτάξει κανείς την κρατική τηλεόραση, αυτό το όνειδος της ενημέρωσης σήμερα, πραγματικά υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Ναι. Τοκογλυφία και τράπεζα, για να κλείσουμε το ΤΑΦ. Χαρακτηριστικό δείγμα, τα πανωτόκια. Η νόμιμη τοκογλυφία σήμερα, η οποία αποτελεί μια από τις σοβαρότερες αιτίες όπου ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας, ή ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, ιδίως ο αγροτικός κόσμος, τελεί υπό καθεστώς ανέχειας. Πάμε στο ύψιλον γρήγορα, φίλες και φίλοι, και όπως κύριε Παυλόπουλε, η παναχώρηση στην πολιτική ζωή. Εγώ τη βλέπω κυρίως στα εθνικά μας θέματα. Πολιτική υποχωρήσεων και υπαναχωρήσεων. Έτσι θα μείνει στην ιστορία εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Υποκρισία. Η υποκρισία, ξέρετε, έχει δύο όψεις. Το υποκρίνομαι στον χώρο της ηθοποιίας είναι ένα στοιχείο το οποίο όχι απλώς είναι θεμητό, είναι ένα στοιχείο που κρίνει και την ικανότητα του ηθοποιού. Ύπουλος. Στον χώρο της πολιτικής είναι κάτι το οποίο διακρίνεται για την ανηλικρινιά του. Σε ό,τι αφορά το ύπουλος, είναι σύμφυτο με την έννοια της ανηλικρίνειας. Και πάμε στο γράμμα Φ, όπως κύριε Παυλόπουλε, φαρισαϊσμός, πολιτικός και πολιτική σκηνή. Έχουμε πολλούς και γραμματείς και φαρισαίους, ξέρετε, στη σημερινή σκηνή. Και ο φαρισαϊσμός είναι χαρακτηριστικό στοιχείο πολλών τμήματων της πολιτικής μας ζωής σήμερα. Φασισμός και φαύλος. Είναι δύο πράγματα που πηγαίνουν μαζί. Ο φασισμός σημαίνει ότι δεν έχεις δημοκρατική ευαισθησία. Η φαυλότητα στον χώρο της πολιτικής σημαίνει έλλειψη δημοκρατικής ευαισθησίας. Άρα κάθε τι το οποίο είναι φασίζον είναι εξορισμού φαύλου. Πάμε στο Χ, έρχεται στην οθόνη μας. Χρηματιστήριο, κύριε Παυλόπουλε. Όπως ήταν χθες, όπως είναι σήμερα και δεν ξέρω πώς θα είναι αύριο. Κάποτε, όταν ρωτούσες έναν άνθρωπο του Πασόκ Σοφοκλέους και χρηματιστήριο, ισοδυναμούσε με ναόν του εμπορίου.
στην περίπτωση αυτή, με οίκο στον οποίο ο οποιοσδήποτε πολιτικός ψευόταν τον εαυτό του δεν μπορούσε να πλησιάσει. Όταν η Νέα Δημοκρατία επιχειρούσε να αναδείξει το χρηματιστήριο ως ένα από τα στοιχεία ανάπτυξης του οικονομικού συστήματος, καταδικαζόταν. Σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο τα πάντα να θυσιάζονται στις Σοφοκλέους και να έχουμε φτάσει να μιλούμε ακόμα και για κόμμα χρηματιστηρίου. Είναι η ταλαντώση του εκκρεμούς. Αυτό το κόμμα, κύριε Κοντονή, δεν έμαθε ποτέ την έννοια του μέτρου και του μέσου. Χαλινάρι, λοιπόν. Ήταν από τη μία πλευρά ή από την άλλη. Το χρηματιστήριο, είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία του οικονομικού μας συστήματος, αρκεί να μην θεωρήσουμε ότι μπορεί να αποτελέσει τρόπο επιρροής πολιτικών συνειδήσεων, γιατί αυτό το πράγμα το εκτρέπει από την πραγματική του αποστολή. Και για το Χαλινάρι. Σε ό,τι αφορά το Χαλινάρι, θα έπρεπε να μπει σε ορισμένους που βρίσκονται εντός και εκτός πολιτικής. Πάμε αμέσως. Παρακαλώ. Το Χ. Φτάσαμε στο Χ, περάσαμε από το Φ. Ίσως θα έπρεπε να μπει κάπου και φήμοτρο. Μάλιστα.